Καλησπέρα φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην απόψινή εκδήλωση της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής με τίτλο «Επίκαιρα διδάγματα από τη δράση και τις επεξεργασίες του ΚΚΕ την περίοδο 1967-1974». Σήμερα θα παρουσιαστεί ο ΓΑΜΑ 2 τόμος δοκιμίου ιστορίας του ΚΚΕ που εκδόθηκε τον Νοέμβρη από την Κεντρική Επιτροπή του κόμματός μας και διατίθεται μέσω του εκδοτικού του τη σύγχρονη εποχή. Η σημερινή εκδήλωση, καθώς και αυτές που θα ακολουθήσουν, αποτελούν συνέχεια των πολύμορφων πρωτοβουλειών των οργανώσεων του κόμματος και της ΚΝΕ στην Αττική, όπως αυτές που αναπτύχθηκαν και με αφορμή τη συμπλήρωση των 50 χρόνων από τον Νοέμβρη του 1973, από τον μεγάλο λαϊκό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν ταυτόχρονα με τις μεγάλες αντιπεριαλιστικές κινητοποιήσεις απέναντι στη σφαγή των Παλαιστινίων στη Γάζα, με τη συμμετοχή χιλιάδων λαού και νεολαίας, τιμώντας και τη σημαντική αυτή επέτειο και αναδεικνύοντας τα σύγχρονα μηνύματά της. Η σημερινή μας εκδήλωση παρουσίαση αποτελεί έναν πρώτο σταθμό στο πλούσιο πολιτικό και πολιτιστικό πρόγραμμα που θα αναπτύξει η Κομματική Οργάνωση Αττικής και η ΚΝΕ το επόμενο διάστημα. Με πολύμορφες πρωτοβουλίες, με αφορμή πολλές μεγάλες επαιτίους για το επαναστατικό εργατικό λαϊκό κίνημα που θα αναδειχθούν σε όλη τη διάρκεια του 2024. Ήδη με τη δημοσίευση της διακήρυξης της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ εγκαινιάστηκε η επέτειος για τα 100 χρόνια από το θάνατο του μεγαλύτερου επαναστάτη που ανέδειξε το παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα κατά τον 20ο αιώνα του Λένιν. Σας καλούμε να μελετήσετε τη διακήρυξη, την οποία μπορεί να προμηθευτείτε από τις οργανώσεις του κόμματος και της ΚΝΕ, αλλά και έξω από την αίθουσα, τα ιδιαίτερα επίκαιρα έργα του Λένιν που κυκλοφορούν από τη σύγχρονη εποχή. Μέσα στο 2024 συμπληρώνονται 80 χρόνια από την κόκκινη πρωτομαγιά και την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Κεσαριανή, 80 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας, 80 χρόνια από τον ηρωικό Δεκέμβρη του 1944. Αλλά και 50 χρόνια από την κατάκτηση μέσα από σκληρούς αγώνες της de facto νόμιμης δράσης του ΚΚΕ, όπως και θα υποδεχτούμε το 50ο φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή. Μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις όπως και η σημερινή, τιμάμε την ηρωική ιστορία του κόμματός μας. Τιμάμε τους συντρόφους μας, τα μέλη και στελέχη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, τους φίλους και αγωνιστές που στάθηκαν όρθιοι, δεν υπολόγισαν κόπους και θυσίες, και έτσι έβαλαν το δικό τους λιθαράκι για να γυρίσει ο τροχός της ιστορίας προς τα μπρος. Στεκόμαστε με σεβασμό και τιμούμε όσους έδωσαν τη ζωή τους, βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν και αγωνίστηκαν στη διάρκεια της δικτατορίας. Αισθανόμαστε περηφάνεια για τη δράση τους και παράλληλα θεωρούμε ότι η μεγαλύτερη τιμή σε όλους αυτούς είναι η ανάπτυξη των εργατικών, λαϊκών και νεολαϊστικών αγώνων σήμερα. Ταυτόχρονα, εμπνεόμαστε και διδασκόμαστε από τα πολύτιμα συμπεράσματα της ταξικής πάλης, καθώς αποτελούν για μας ένα σπουδαίο εφόδιο για τις σκληρές μάχες που δίνουμε καθημερινά απέναντι στην αστική τάξη, το κράτος και τις κυβερνήσεις, το πολιτικό της προσωπικό, τους διεθνείς συμμάχους της. Αγώνες και μάχες που δίνουμε για να αλλάξει ο αρνητικός συσχετισμός, με στόχο την ανατροπή αυτού του σάπιου συστήματος της εκμετάλλευσης και του εχθρικού για το λαό και τα παιδιά του αστικό κράτος. Αγώνες σε σύγκρουση με την πολιτική του, που επιβεβαιώνει καθημερινά ότι αντιμετωπίζει τις ζωές μας ως κόστος, δημιουργώντας ένα σωρό εγκλήματα. Και επειδή στο δίλημα τα κέρδη τους ή οι ζωές μας έχουμε κάνει ήδη την επιλογή μας, γι' αυτό και δυναμώνουμε το δρόμο του οργανωμένου αγώνα και της συλλογικής διεκδίκησης για τις ανάγκες μας. Γιατί όπως αναφέρεται και στο κάλεσμα της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής για τη μεγάλη εργατική συγκέντρωση που διοργανώνουμε στις 5 Φλεβάρι στο Sporting με το γραμματέα του κόμματος, τη φτώχεια στην οργή κάνουμε αγώνα για την ανατροπή. Εμπνεόμαστε και διδασκόμαστε σήμερα ώστε να γίνουμε πιο ικανοί, πιο δυνατοί και πιο πολύ στην οργανωμένη καθημερινή πάλι για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας, για την κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, για την εργατική εξουσία, το σοσιαλισμό. Αντέχουμε απέναντι στις σύγχρονες δυσκολίες και δυναμώνουμε ακόμα περισσότερο για να ανταποκριθούμε στο δύσκολο και συνάμα ωραίο αγώνα που δίνουμε, για να ανταποκριθούμε στο ρόλο μας ως πρωτοπορία της εργατικής λαϊκής πάλης σε όλες τις συνθήκες που θα φέρει η ζωή και οι αντιφάσεις του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος. Για να ανοίξουμε τις ρογμές του μέλλοντος που θέλουμε να γίνουν φωτεινοί δρόμοι στο σύγχρονο σκοτάδι.
Γιατί μπορεί, όπως και λέει ο μεγάλος κομμουνιστής ποιητής του λαού μας, ο Γιάννης Ρίτσος, ο δρόμος φεύγει γρήγορα. Η ιστορία δεν γυρίζει πίσω, όμως συνεχίζει. Οι αγωνιστές παρόντες, κοντά-κοντά, μέσα στον κόσμο, για όλο τον κόσμο, σηκώσαμε στους ώμους μας τις γκρεμισμένες πολιτείες. Σηκώσαμε τις τσακισμένες πόρτες. Σηκώσαμε τη φωτιά. Αυτόν τον δρόμο και εμείς μιλεύουμε σήμερα με τις θέσεις μας και τους αγώνες μας. Καλούμε στο βήμα τη συντρόφισσα Ελένη Μπέλου για την κεντρική ομιλία στη σημερινή μας εκδήλωση, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός μας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, καλησπέρα και καλωσορίσατε. Ο τόμος που κυκλοφόρησε πριν δύο μήνες συνέπεσε με τα 50 χρόνια από το φοιτητικό λαϊκό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου ενάντια στη δικτατορία και θα λέγαμε ότι στην τρέχουσα χρονιά, τον Ιούλη, συμπίπτει με τα 50 χρόνια από το πραξικόπημα της δικτατορίας στην Κύπρο, την τουρκική εισβολή και τη διχοτόμηση της στη συνέχεια, αλλά και με τα 50 χρόνια από την επαναφορά στον τόπο μας της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Ο τόμος, από αυτή την άποψη, έχει και μια ορισμένη επικαιρότητα, θα λέγαμε, μια αυτοτέλεια για μια ιστορική περίοδο που είναι ακόμα ζωντανό κομμάτι της ζωής, ίσως αρκετών από αυτών που βρίσκονται σήμερα στην αίθουσα. Είναι όμως, θα λέγαμε, αναπόσπαστο κομμάτι της σειράς των 6 τόμων του δοκιμίου ιστορίας του κόμματος. Γιατί εμείς μελετάμε την ιστορία του κόμματός μας, μελετάμε δηλαδή την εξέλιξη της ιδεολογίας του, της στρατηγικής του, όλων των πλευρών της πολιτικής του, σε όλα τα πεδία της πάλης, προσπαθώντας όμως ταυτόχρονα να εξετάσουμε παράλληλα όλους τους σημαντικούς εγχώριους και διεθνείς παράγοντες που επιδράσανε στην πορεία και στη δράση του κόμματός μας. Με άλλα λόγια θα λέγαμε ότι κρίνουμε μελετητικά και ερευνητικά πώς σωστά, με λήψεις ή και με λάθη, χωρίς να φοβόμαστε να τα αναδείξουμε, έκρινε το κόμμα μας τη δράση του και τις συνθήκες τις συγκεκριμένες στην κάθε ιστορική περίοδο και τα μελετάμε για να βγάλουμε συμπεράσματα που θέλουμε να προβάλλουμε και σήμερα εδώ σε αυτή την εκδήλωση που θα μας κάνουν πιο ικανούς, πιο αποτελεσματικούς στον ταξικό αγώνα. Γι' αυτό και στην παρουσίαση θα δώσω έμφαση σε αυτά τα συμπεράσματα, αφού κάποιοι ίσως από εσάς έχετε δει τον πρόλογο του πολιτικού γραφείου που υπάρχει στην έκδοση, έχετε δει τα περιεχόμενα, έχετε πάρει μια ιδέα της θεματολογίας των πηγών και της βιβλιογραφίας που έχει χρησιμοποιηθεί. Να μπω λοιπόν στο πρώτο συμπέρασμα, το οποίο θεωρούμε ότι είναι ιστορία και της περίοδου της δικτατορίας μας βοηθά να καταλάβουμε βαθύτερα πώς λειτουργεί το εκμεταλλευτικό καταπιεστικό σύστημα στο οποίο ζούμε, αλλά και το πώς μπορούμε να το πολεμήσουμε. Μας βοηθά να δούμε πώς καλύτερα να υπηρετήσουμε το στόχο για την επαναστατική ανατροπή του συστήματος για να αλλάξει χέρια η εξουσία, να περάσει στα εργατικά χέρια, τα λαϊκά, να ανοίξει ο δρόμος για τη σοσιαλιστική οικοδόμηση. Η ιστορία μας διδάσκει πώς μπορούμε έγκαιρα να βλέπουμε τις χαραμάδες, τις ρογμές στο σύστημα και να αξιοποιούμε στην πάλη μας όλες τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες. Βέβαια, από αυτή την άποψη, η πιο κρίσιμη ιστορική περίοδος και χαρακτηριστική είναι η δεκαετία του 1940, ίσως το προσδιορίζαμε και ακόμα πιο συγκεκριμένα και λέγαμε εκεί τα χρόνια, από το 1943 μέχρι το 1948 περίπου,
όταν δηλαδή στην Ελλάδα είχαν διαμορφωθεί επαναστατικές συνθήκες. Και φυσικά θα επανέλθουμε σε αυτή την περίοδο και με αφορμή, νομίζω το είπε πριν και ο σύντροφος, τα 80 χρόνια από τα γεγονότα του απελευθέρωσης της Αθήνας τον Οκτώβρη και στη συνέχεια την όξυση της ταξικής πάλης το Δεκέμβρη του 1944. Ωστόσο, έχει και η περίοδος της δικτατορίας, τη δική της θα λέγαμε σημασία, από γεγονότα που δείχνουν ρογμές, δυνατότητες μιας σχετικά πιο μαζικής πολιτικής δράσης, όπως ήδη έχουμε αναδείξει και με την ξεχωριστή έκδοση που κάναμε για τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου και το ξεχωριστό ντοκιμαντέρ. Φίλοι και σύντροφοι, κεντρική εκτίμηση του δοκιμίου είναι ότι το κόμμα δεν ήταν έτοιμο ιδεολογικά, πολιτικά, οργανωτικά, για να αντιμετωπίσει τη δικτατορία. Βέβαια αυτό αφορά το ξεκίνημά της, αλλά πότε περισσότερο, πότε λιγότερο διατρέχει όλη την περίοδο της δικτατορίας. Παρόλο αυτή η εκτίμηση που κάνουμε για την έλλειψη τέτοιας ανάλογης των απαιτήσεων ετοιμότητας του κόμματος δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση ούτε ακυρώνει το γεγονός ότι με ηρωισμό το κόμμα και η νεολαία του ηγήθηκαν στον αντιδικτατορικό αγώνα και στην κορυφαία περίπτωση έτσι του Πολυτεχνείου τον Νοέμβρη του 1973 αλλά και σε άλλες πόλεις. Αλλά ας δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα αυτό το ζήτημα της, ας το πούμε, αδυναμίας του κόμματος. Στοιχείο της ιδεολογικής ικανότητας είναι να μπορεί το κόμμα να εκτιμά αντικειμενικά την επερχόμενη πολιτική κατάσταση και να προετοιμάζεται ανάλογα και έγκαιρα. Από το 1966, για να μην πάω πιο πίσω, είχε μπει στην ημερήσια διάταξη, θα λέγαμε, η προοπτική της δικτατορίας. Προετοιμαζόταν, ζυμωνόταν, προβαλόταν έτσι από διάφορους φορείς του συστήματος και από το βασιλιά και από βιομηχάνους, εκδότες, αστούς πολιτικούς, στρατιωτικούς. Και αυτό γιατί γινότανε? Γιατί σε εκείνη τη φάση ήταν πια φανερό ότι είχε φρακάρει το αστικό πολιτικό σύστημα όπως είχε διαμορφωθεί προκειμένου να πετύχει και να διαχειριστεί στη συνέχεια την ήττα του ένοπλου ταξικού αγώνα με φορέα το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Τότε λοιπόν το Ηνωμένο Βασίλειο, στη συνέχεια πιο δυναμικά και αποφασιστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, είχαν μπει μπροστά και με τις ένοπλες δυνάμεις τους προκειμένου να συγκεντρώσουν και να κινητοποιήσουν όλες τις αντιδραστικές δυνάμεις της χώρας και γι' αυτό το σκοπό αξιοποίησαν, επανέφεραν έτσι και το βασιλιά και συνολικότερα το βασιλικό θεσμό. Το θρόνο δεν τον έστησαν, πώς να το πούμε, διακοσμητικά, αλλά για να λειτουργήσει και έτσι λειτουργήσε για κάποια χρόνια ως κέντρο συγκεντροποίησης της αστικής εξουσίας έχοντας ενισχυμένες αρμοδιότητες στον καθορισμό των κυβερνήσεων, στον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων και την καθοδήγηση των ενόπλων δυνάμεων και βεβαίως ως κέντρο του πιο ομού αντικομμουνισμού. Ωστόσο, όλη αυτή η δομή, η σχέση βασιλιά, βουλής, κομμάτων, στρατού, κυβέρνησης, άλλων κρατικών μηχανισμών, είχε εξαντλήσει όλη αυτή η σχέση τις δυνατότητες να λειτουργεί απρόσκοπτα, αλλά και απ' την άλλη και την ικανότητα να ενσωματώνει μαζικά τις εργατικές λαϊκές δυνάμεις με την ανοιχτή βία και καταστολή. Στον προηγούμενο τόμο ακριβώς, για την περίοδο 50-67,
θα δείτε πώς εξελισσόταν όλη αυτή η διαπάλη ανάμεσα στο βασιλικό κέντρο και την κυβέρνηση ως κεντρικό όργανο. Πώς εξελισσόντουσαν οι συγκρούσεις του βασιλιά με πρωθυπουργούς όπως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Γιώργος Παπαδρέου και άλλοι, και πώς επιδρούσε στην πορεία, στην έλλειψη σταθερών κυβερνήσεων, ιδιαίτερα από το 1965 και μετά. Όλα αυτά όμως είχαν την αντανάκλασή τους και μέσα στο στρατό. Στην κριτική, αν θέλετε, που κάνανε στρατιωτικοί προς τα αστικά κόμματα, θεωρώντας τα ανίκανα, έτσι, να εξασφαλίσουν σταθερές κοινοβουλευτικές ομάδες που θα δίνανε και σταθερές κυβερνήσεις, με τα γνωστά των λεγόμενων της αποστασίας, έτσι, βουλευτών από την Ένωση Κέντρου κτλ. Οι ανησυχίες βέβαια περί κυβερνητικής αστάθειας προερχόντουσαν και από μεγαλοβιομήχανους εφοπλιστές που εκκρεμούσαν επενδύσεις τους. Ίσως σχετιζόντουσαν και με κάποιους φόβους που εκφράζανε, που για ανερχόμενα αστικά στελέχη, όπως ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, υπουργός στην κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου με πρωθυπουργό τον πατέρα του, τον Γιώργιο Παπανδρέου. Αλλά θα λέγαμε ότι ίσως ήταν παραπανίσχυ φόβοι σε σχέση με την πραγματικότητα και αυτών των συγκεκριμένων αστών πολιτικών. Ο ακριβής προσδιορισμός λοιπόν της δικτατορίας έχει σημασία και θα το βρούμε και μπροστά μας προχωρώντας προς τον Ιούλη, γιατί οι αστεί πολιτικοί επιχειρούν συστηματικά να παρουσιάζουν τη δικτατορία σαν μια παρέκκληση από την δημοκρατία, την οποία θεωρούν την κανονική αστική εξουσία. Και βέβαια μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν και πιο ακραίες ερμηνείες και τοποθετήσεις, όπως το κίνημα των αφρόνων προκειμένου για τους δικτάτορες ή ότι ήταν ξενόφερτο το κίνημα το στρατιωτικό. Γι' αυτό λοιπόν θα δείτε ότι η εκτίμηση του Δοκιμίου για τη δικτατορία, το χαρακτήρα της, είναι η εξής. Ότι το κέντρο ήταν μέσα στην Ελλάδα, ήταν τμήμα της διοίκησης του εχώριου, του λεγόμενου εθνικού στρατού. Έτσι. Όχι βέβαια από τα ανώτερα στελέχη, τους στρατηγούς, αλλά από τους συνταγματάρχες και κάτω, ταγματάρχες, αξιωματικούς. Και όχι βέβαια υπό την καθοδήγηση του βασιλιά που είχε την άμεση σχέση με τους στρατηγούς. Το πραξικόπημα δεν έγινε λοιπόν από κάποιο ξένο κατασταλτικό μηχανισμό, όπως συχνά συνέβαινε σε χώρες παραδείγματος χάρη της Λατινικής Αμερικής, αλλά και της Ασίας, της Αφρικής, με παρέμβαση άμεση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αλλά όχι μόνο, και άλλων ισχυρών καπιταλιστικών κρατών. Είπα και ΝΑΤΟ, σύντροφοι και φίλοι, δεν είχαν κάποια κρίση τότε στις σχέσεις τους με την Ελλάδα, ώστε να τους χρειαζόταν μια κυβέρνηση, πώς να το πούμε, υποχείριο. Εκείνη την περίοδο δεν κινδύνευε η θέση της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ ή ειδικότερα τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή ή γενικότερα απέναντι στον ταξικό της εχθρό της Σοβιετική Ένωση και τις άλλες χώρες της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Καμιά άλλωστε αστική πλευρά δεν αμφισβητούσε ότι υπήρξε πρόβλημα σε σχέση με την ενεργητική συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, ούτε και υπήρχε τέτοιο επίπεδο ανάπτυξη της ταξικής πάλης που να έθετε σε κίνδυνο την αστική εξουσία, γιατί όπως γνωρίζετε οι πραξικοπηματίες ισχυριζόντουσαν ότι υπήρχε κομμουνιστική απειλή και αυτοί θέλανε
δήθεν να αντιμετωπίσουν. Βέβαια, όταν λέμε το κέντρο ήταν στην Ελλάδα, στον ελληνικό στρατό, δεν αφαιρούμαστε από το γεγονός ότι οι πραξικοπηματίες και αυτοί του Απρίλη του 67 και στη συνέχεια αυτοί που ανατρέψανε, μέσα ήταν αρχικά, έτσι όλοι μαζί, τον Παπαδόπουλο, ήταν στελέχη της ΚΙΠ. Είχαν σχέσεις απευθείας και άμεσες με τη ΣΥΑ της Αμερικής. Βεβαίως είχαν και σχέσεις με φοπλιστές, ο Παπαδόπουλος ιδιαίτερα με τον Ωνάση, το έδειξε και το ντοκιμαντέρ, με ελληνοαμερικανούς καπιταλιστές όπως ο Τόμ Πάπας, με εκδότες όπως ο Σάββας Κωνσταντόπουλος, με πολιτικούς και άλλους αλληνοαμερικανούς πανεπιστημιακούς καθηγητές πρωτοκλασσάτους, με αμερικανούς πρέσβεις, έτσι. Αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο ποιο κέντρο οργανώνει τι, για ποιον σκοπό, αν είναι για, κυρίως για σκοπό ξένου κράτους ή για σκοπό του ίδιου του κράτους εδώ της Ελλάδας, δηλαδή για εγχώριο σκοπό, για λογαριασμό της αστικής εξουσίας. Άλλωστε και σημερινοί πρωθυπουργοί, πολιτικοί, οικονομολόγοι, καθηγητάδες και τα λοιπά έχουν πολύ στενές σχέσεις, όχι μόνο με την ΕΟΚ, που έτσι κι αλλιώς, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και με όλα τα καπιταλιστικά κέντρα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ασκούν εξουσία για λογαριασμό αυτών των ξένων κέντρων και όχι για λογαριασμό, έτσι, της αστικής τάξης στην Ελλάδα. Βέβαια, τα εγχώρια καπιταλιστικά συμφέροντα πάντα, και έτσι συμβαίνει παντού, διαπλέκονται με τα ξένα καπιταλιστικά. Αλλά μην αφαιρούμαστε και από το γεγονός ότι σε κάποια ζητήματα μπορούν να έχουν και διαφορές, όπως για παράδειγμα στο Κυπριακό ή στις διαχρονικές διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και απέναντι στην Ελλάδα. Έχει λοιπόν σημασία να συνειδητοποιούμε ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις, είτε κοινοβουλευτικά προερχόμενες, είτε πραξικοπηματικά, δεν ήταν υποχείρια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Όμως συνειδητά αναγνώριζαν τον ηγετικό ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην πάλη με τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Από αυτήν λοιπόν την αναγνώριση και τη σχέση καθοριζόταν και η εκάστοτε εξωτερική πολιτική της Ελλάδας και με κυβερνήσεις που προερχόντουσαν βουλευτικά, κοινοβουλευτικά και με τις κυβερνήσεις της δικτατορίας. Μύθι θα λέγαμε ήταν ότι γύρω από αυτό υπήρξε σοβαρή ιδιαιτερότητα της εξωτερικής πολιτικής της δικτατορίας σε σχέση με τις προηγούμενες ή θα λέγαμε και με τις επόμενες. Όχι γιατί δεν υπήρχε και το ιδιαίτερο, ας πούμε, του ελλημενισμού του έκτου στόλου στον Πειραιά, έτσι, στην περίοδο της δικτατορίας, αλλά διαπραγματεύτηκε και για τα στενά εθνικά της συμφέροντα και η δικτατορική κυβέρνηση. Σε γενικές γραμμές δηλαδή θέλουμε να πούμε το εξής, ότι η εξωτερική πολιτική, με εξαίρεση θα λέγαμε το ζήτημα της Κύπρου, δεν διέφερε θεμελιακά από την εξωτερική πολιτική των προδικτατορικών ή των μεταδικτατορικών κοινοβουλευτικών κυβερνήσεων. Όλες οι κυβερνήσεις ήταν ανοιχτές στα αιτήματα για συμφωνίες για αμερικάνικες βάσεις και διεύρυνση των διευκολύσεων, φυσικά στο όνομα τότε του λεγόμενου κομμουνιστικού εχθρού από βορρά. Αλλά και όλες κάτι διαπραγματευόντουσαν αντισταθμιστικά, κάτι ζητούσαν παραπάνω ή προσπαθούσαν να διεκδικήσουν στη σχέση της
εξοπλιστικής ισορροπίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Εκεί που ίσως προτάξανε κάποια φαινομενική πραγματική, δεν έχουμε και όλα τα στοιχεία, αντίσταση, ήταν σε σχέση με την αποθήκευση πυρηνικών όπλων στην Ελλάδα. Αλλά αυτό αφορούσε και τις προηγούμενες κυβερνήσεις, όχι μόνο της δικτατορίας. Αλλά και στους αλλεπάλληλους, θα λέγαμε, και αυτή την περίοδο για την οποία συζητάμε με τον συγκεκριμένο τόμο. Αραβο-Ισραηλινούς πολέμους. Σε τελευταία ανάλυση εξυπηρέτησαν, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, με το μέρος εννοείται του Ισραήλ, ενάντια στα αραβικά κράτη, όπως άλλωστε γίνεται και σήμερα. Σε σχέση με το Κυπριακό όμως, οφείλουμε να σταθούμε λίγο πιο συγκεκριμένα, γιατί ειδικότερα αποτελούσε ένα μόνιμο αγκάθι, θα λέγαμε, στη διαμόρφωση εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας και πριν τη δικτατορία, και ήταν και ένα από τα ζητήματα που είχε να αντιμετωπίσει ή ήθελε να αντιμετωπίσει με διαφορετικό τρόπο η δικτατορία. Το ελληνικό κράτος στην εξωτερική του πολιτική πάταγε, θα λέγαμε, σε δύο βάρκες, ή τουλάχιστον πιο εφανώς μετά από το 1960, οπότε με απόφαση του ΟΗΕ αναγνωρίστηκε τυπικά η ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας αναγνώριζε αυτήν την ανεξαρτησία με τις συμφωνίες του 60. Όμως, κάτι που είχε τη ρίζα του προηγούμενα, τμήμα των εγχώριων ή κάποιων εγχώριων ένοπλων δυνάμεων συνδέονταν με εθνικιστικά ένοπλα κινήματα στην Κύπρο. Και για την περίοδο της δικτατορίας που διαμορφώθηκε η ΟΚΑΒΙΤΑ, εθνικιστική ένοπλη οργάνωση, στη γραμμή της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα, που οδήγησε και στην κρίση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου το 1974. Η Χούντα κινήθηκε, θα λέγαμε, πιο εμφανώς στη γραμμή της διπλής ένωσης και επί Παπαδόπουλου, αλλά και στη συνέχεια ακόμα πιο ενεργητικά επί Ιωαννίδη. Τα αρχεία όμως δεν είναι ακόμα όλα αποχαρακτηρισμένα, και μάλιστα εκείνα τα κρίσιμα, ώστε να αποκαλυφθούν όλες οι πλευρές, και κυρίως το αν ο Ιωαννίδης κινήθηκε πραξικοπηματικά για την ανατροπή του Μακαρίου, έχοντας πλάτες ενός τμήματος της ΣΥΑ αναμφίβολα. Δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό. Ολόκληρης και άλλων κέντρων ηπιών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αυτό είναι ζήτημα προς μελλοντική διερεύνηση. Πάντως, η στρατιωτική δικτατορία επέφερε τελικά την διχοτόμηση της Κύπρου. Συνοπτικά θα ήθελα να αναφερθώ εδώ και σε ένα άλλο μύθο σχετικά με την πολιτική της δικτατορίας που αφορά την οικονομική της πολιτική, και να πούμε καθαρά, θα το δείτε στο δοκίμιο με στοιχεία, ότι δεν ήταν κάτι το θεμελιακά διαφορετικό η οικονομική πολιτική της δικτατορίας σε σχέση με προηγούμενες κοινοβουλευτικές κυβερνήσεις. Φυσικά είχε διαφοροποιήσεις και μέσα στη διάρκεια της δικής της κυβέρνησης, διακυβέρνησης, ανάλογα βέβαια πάντα με τη φάση του οικονομικού κύκλου της καπιταλιστικής κρίσης. Αλλά σε μία πρώτη φάση, στη φάση μάλιστα που είχαν οριμάσει προηγούμενες επενδύσεις, μπόρεσε να ακολουθήσει η δικτατορία μια πιο ευέλικτη, θα λέγαμε, εισοδηματική πολιτική, που είχε και σαν αποτέλεσμα να ενσωματώσει τις λαϊκές μάζες. Ξέρετε, είναι τα γνωστά, κάτι αυξήσεις, κάτι διεύρυνση του συστήματος αντιπαροχής, τις οικίες και τα λοιπά, διαγραφή αγροτικών χρεών, άδειες σε ταξί και μια σειρά άλλα. Δεν θέλω να
θα μου επιτρέψετε να μην καταναλώσω χρόνο σε αυτό, αλλά μπορείτε να το δείτε πολύ συγκεκριμένα στο κεφάλαιο που υπάρχει μέσα στο δοκίμιο. Με το ξέσπασμα όμως της γενικευμένης παγκόσμια έτσι, καπιταλιστικής κρίσης το 1973, της γνωστής ως πετρελαϊκής, άλλαξε τη γραμμή της, έγινε πιο περιοριστική, με αποτέλεσμα αυτό να ξεσπάσει στις πλάτες του λαϊκού εισοδήματος, που ήταν και παράγοντας που σταδιακά ανέβασε τις αντιδικτατορικές διαθέσεις. Γνωστό βέβαια είναι ότι και ο Νάσης υπήρξε ο πλέον ευνοημένος της δικτατορίας, με προσωπικές σχέσεις με τον Παπαδόπουλο, ίσως από μια πορεία και μετά σε όξυνση των αντιθέσεων με άλλους πρωτοκλασσάτους καπιταλιστές και εφοπλιστές, εξασφαλίζοντας πιο προνομιακές επενδύσεις. Αλλά και αυτά δεν είναι ιδιαιτερότητες, συμβαίνουν σε όλες τις διακυβερνήσεις έτσι, και δεν αποτελούν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της οικονομικής πολιτικής της δικτατορίας, μόνο στα σημεία τους. Θα ήθελα όμως έστω και επιγραμματικά να αναφερθώ εδώ σε έναν άλλο μύθο, ότι η ΕΟΚ διέκοψε τις σχέσεις της με την Ελλάδα, είναι ψέμα, το βλέπετε, θα το δείτε στο δοκίμιο τεκμηριωμένα, ή ότι υπήρχαν σημαντικές σχέσεις οικονομικές της δικτατορίας με τη Σοβιετική Ένωση και τις άλλες χώρες της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Αυτές είχαν θεμελιωθεί και πιο πριν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και δεν ήταν κάτι το θεαματικά διαφορετικό. Στο διατάφτα λοιπόν Κυπριακό και ζητήματα εσωτερικά στις κρατικές λειτουργίες στην Ελλάδα ήταν στους στόχους της στρατιωτικής δικτατορίας. Αν και όχι μετά από πριν και με ενιαίο σχέδιο και με συμφωνία όλων των δυνάμεων που συμμετείχαν στο πραξικόπημα, ενώ των ηγετικών δυνάμεων που συμμετείχαν στο λεγόμενο έτσι, επαναστατικό συμβούλιο. Πιο αναλυτικά όμως μπορούμε να δούμε λίγο τα ζητήματα αυτά της αναδόμησης του κρατικού μηχανισμού που επιχείρησε η δικτατορία, από τα οποία μπορούν να βγουν και γενικότερα συμπεράσματα για το σήμερα. Ας το δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Τα κόμματα, οι βουλευτικές εκλογές, η σύνθεση της Βουλής είναι ένας αστικός μηχανισμός που οδηγεί στη διαμόρφωση ή επικύρωση του κεντρικού οργάνου εξουσίας που είναι η κυβέρνηση. Ωστόσο η κυβέρνηση δεν συμπίπτει, και ας έχει αυτόν τον καθοδηγητικό ρόλο, με όλα τα κέντρα εξουσίας. Δεν ταυτίζεται απόλυτα με όλα, έτσι. Πού είναι, ως γνωστόν, οι ένοπλες δυνάμεις, αλλά και οι ένοπλες δυνάμεις. Δεν είναι και αυτές ένα, άλλο στρατός, άλλο ναυτικό, άλλο αεροπορία, θα το δούμε και στην πορεία με τη στάση που κρατήσανε απέναντι σε ορισμένα στις προσπάθειες της δικτατορίας να αναδομήσει συνολικά τον κρατικό μηχανισμό. Είναι οι υπηρεσίες κατασκοπίας, η διαπλοκή των εγχώριων υπηρεσιών κατασκοπίας με τις ξένες υπηρεσίες κατασκοπίας όπως με τη ΣΥΑ, και βεβαίως τότε είχε και επίσημα δύο σταθμούς η ΣΥΑ στην Ελλάδα, στην Αθήνα και στην Καβάλα. Είναι η αστυνομία, είναι το δικαστικό όλο σύστημα. Είναι διάφορα όργανα σε περιφερειακό επίπεδο που μπορεί όμως κατά περίπτωση να διαθέτουν και δικούς τους μηχανισμούς καταστολής, πληροφόρησης μέσω μαζικής ενημέρωσης. Και άλλο ένα στοιχείο, δεν είναι παράγοντας μάλλον, δεν είναι πλήρως διαφανής πάντα οι διαδικασίες και οι σχέσεις των μεγαλοκαπιταλιστών με τη δημιουργία κομμάτων, τη σύνθεσή τους, τη στήριξή τους, την προώθησή τους για να κυριαρχήσουν στις βουλευτικές και να μπορέσουν να διαμορφώσουν αυτοδύναμες
κυβερνήσεις ή συνεργασίας. Αυτό ισχύει και για την περίοδο της δικτατορίας και ας μην υπάρχουν νόμιμα κόμματα, αστικά εννοούμε κόμματα, αλλά σχέσεις των δικτατόρων, ηγετών με πολιτικούς, με διάμεσους πρέσβεις και μια σειρά άλλα, έτσι υπήρχαν σε όλη την περίοδο της δικτατορίας. Αλλά και με απευθείας συνομιλίες, σχέσεις με πολιτικούς. Αβέροφ, Μαρκεζίνη. Η δικτατορία λοιπόν επιχείρησε με τη λειτουργία της και με τα δυο συντάγματα αυτών των, και κυρίως με το δεύτερο του 1973, να αναδομήσει αυτόν τον μηχανισμό καταργώντας τη βασιλεία και διαμορφώνοντας ως βασικό κέντρο εξουσίας, συγκέντρωσης μάλλον της εξουσίας, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον οποίο τον ανέλαβε και ο ίδιος ο Παπαδόπουλος. Στα συμπεράσματα λοιπόν, θεωρούμε ότι μπορούμε να κρατήσουμε ότι ένα κομμουνιστικό κόμμα πρέπει να βλέπει τη λειτουργία του αστικού κράτους στο σύνολό του και στα μέρη του, θα λέγαμε. Να έχει πηγές για να μπορεί να έχει αντικειμενική πληροφόρηση, για να μπορεί να κάνει και αντικειμενική εκτίμηση για τον πραγματικό συσχετισμό που υπάρχει, όχι ανάμεσα στο εργατικό κίνημα, το λαϊκό και στην αστική εξουσία, αλλά για να μπορεί να εκτιμά και τον πραγματικό συσχετισμό που υπάρχει μέσα στον ίδιο τον ταξικό του αντίπαλο. Μόνο έτσι μπορεί να καθοδηγήσει το εργατικό κίνημα για να χτυπήσει τον ταξικό του εχθρό στα δυνατά του σημεία και όχι, να το πούμε ίσως και με μία υπερβολή, να γίνει ουρά κάποιων αστικών δυνάμεων. Μπορούμε να το δούμε και αυτό λίγο πιο συγκεκριμένα. Όταν ο Παπαδόπουλος είχε ξεκινήσει το λεγόμενο πείραμα Μαρκεζίνη, εντάσσοντας δηλαδή κάποιους πολιτικούς στην κυβέρνηση, χαλαρώνοντας τη στρατιωτική καταστολή, υποσχόμενος εκλογές βουλευτικές, φοιτητικές κτλ., απέλυσε και από τις εξορίστους και όλα τα σχετικά, τότε σε αυτές τις συνθήκες το κόμμα μας βεβαίως σωστά είχε καταγγείλει αυτήν την φιλελευθερωποίηση. Και ήταν και το μόνο κόμμα από τις λεγόμενες αντιδικτατορικές πολιτικές δυνάμεις που έβλεπε να πέφτει η δικτατορία με τη δράση του λαϊκού εργατικού παράγοντα. Ωστόσο όμως, κοιτάξτε, ταυτόχρονα πάλευε το κόμμα μας για την κυβέρνηση, αυτός ήταν ο πολιτικός του στόχος, όλων των αντιδικτατορικών δυνάμεων. Το κόμμα μας σωστά είχε θέσει λοιπόν το θέμα της ανατροπής της δικτατορίας με τη δράση από τα κάτω, αλλά όμως απίθυνε, πώς να το πούμε, πρόταση συνεργασίας σε κόμματα όπως ήταν η Ένωση Κέντρου, το ΠΑΚ, με ηγέτη τότε τον Ανδρέα Παπανδρέου, για αντιδικτατορική πολιτική συνεργασία. Την ίδια στιγμή αυτοί τι κάνανε? Φυσικά το κόμμα το έκανε αυτό στη λογική, έτσι, ότι θα αποκάλυπτε την ασυνέπειά τους και θα κέρδιζε την επιρροή τους προς τα κάτω. Όμως πράγματα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το πάνω και το κάτω στα κόμματα έχει δεσμό, έχει σχέση. Και μην παρεξηγηθώ, είναι άλλο ζήτημα το πώς ψηφίζουν εργατικές λαϊκές δυνάμεις που θέλουμε να τις απεγκλωβίσουμε. Ακόμα θα έλεγα είναι και άλλο ζήτημα να δεις μία πορεία συνειδητοποίησης που αφορά και ατομικά οργανωμένες δυνάμεις σε κάποιο κόμμα, που βέβαια όμως και η στάση τους τελικά θα κριθεί από τη συνεπή πολιτική στάση και βεβαίως και από τη στάση στους αγώνες. Αυτή η αστή πολιτική που ήταν λοιπόν ενάντια στη δικτατορία, Παπανδρέου,
Μαύρος, ακόμα και Μητσοτάκης, έτσι, σε αυτή τη φάση που δεν, τυπικά κάποιοι δεν απορρίπτανε την αντιδικτατορική, ας το πούμε, πολιτική προοπτική, αλλά στην πράξη είχανε διαβουλεύσεις με στελέχη των Ηνωμένων Πολιτειών, τις παράγοντες της Αμερικής, της ΕΟΚ, για την διαμόρφωση κυβέρνησης εθνικής ενότητας, που τελικά την προχωρήσανε με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Και μέσα σε αυτές τις διαβουλεύσεις ήτανε και οι εφοπλιστές και ο τον Πάπας, μεγάλος ελληνοαμερικανός καπιταλιστής, και ο Αμερικανός πρέσβης Τάσκα, που ήταν αρκετά χρόνια στην Ελλάδα. Το συμπέρασμα, ένα κομμουνιστικό κόμμα για λογαριασμό της αποτελεσματικής ταξικής πάλης πρέπει να βλέπει πίσω από τη βιτρίνα είτε τη συνοχή των μηχανισμών της αστικής εξουσίας, είτε να βλέπει μέχρι πού φτάνουν οι εσωτερικές τους αντιθέσεις και διαφοροποιήσεις, και να προβλέπει σε ποια γραμμή ξαναενώνονται. Αδυναμία λοιπόν του κόμματός μας σε όλη την εφταετία ήταν ότι δεν μπόρεσε να ξεφύγει από τη στρατηγική των σταδίων. Δεν μπόρεσε να ξεφύγει από τη γραμμή της ενότητας των αντιδικτατορικών δυνάμεων, της διαμόρφωσης μιας τέτοιας κυβέρνησης που θα συμπεριλάμβανε και το κόμμα μας, και έτσι θα ανερούνταν στην πράξη, ας πούμε, ο παράνομος χαρακτήρας του, και θα έκανε εκλογές που ελεύθερα έτσι θα αποφάσιζε ο λαός για την τύχη του. Να κρατήσουμε, σύντροφοι και φίλοι, το δίδαγμα. Η ουσιαστική πολιτική συσπήρωση ή συμπόρευση με το κόμμα και στο κίνημα μαζί με το κόμμα πρέπει να γίνεται στη γραμμή της σύγκρουσης και της ανατροπής, που πρέπει να παλεύεται σε όλες τις συνθήκες, κοινοβουλευτικές ή όχι, επαναστατικές, μη επαναστατικές, νόμιμης ή παράνομης δράσης του κόμματος. Αυτή τη γραμμή δεν κατόρθωσε δυστυχώς να την επεξεργαστεί το κόμμα σε δύο σημαντικά σώματα αυτής της περίοδου της δικτατορίας, που ήταν η 12η πλατιά Ολομέλεια το 1968, που βεβαίως έβαλε φρένο στη διαλυτική οργανωτική διάλυση του κόμματος με τη διαπάλη που αναπτύχθηκε εκεί, και άνοιξε και το δρόμο για την ίδρυση της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας, αλλά ούτε και μπόρεσε να το πετύχει στη συνέχεια σε άλλη σημαντικό σώμα, τη 18η Ολομέλεια του 1973, την έχουμε εκδώσει όλα τα πρακτικά, αξίζει δηλαδή να την αγοράσετε και να τη διαβάσετε, που απάλλαξε τον Κώστα Κολυγιάννη από την ευθύνη του πρώτου γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής και ανέδειξε σε αυτή την ευθύνη το Χαρίλαο Φλωράκη, και με αυτόν τον τρόπο άνοιξε το δρόμο για την απρόσκοπτη, θα λέγαμε, σχετικά έτσι, ανασυγκρότηση του κόμματος, δημιουργώντας παράνομες κομματικές οργανώσεις. Στο δοκίμιο εξετάζουμε κάτι ίσως περισσότερο, το ποια είναι η σχέση της στρατηγικής με την κομματική οργανωτικότητα, την κομματική ετοιμότητα, συλλογικότητα, σε οποιασδήποτε συνθήκες, και παίρνοντας υπόψη ότι το δεύτερο αυτό σκέλος, δηλαδή οργανωτικότητα, κομματικότητα και τα συλλογικότητα και τα συναφή, μπορούν να έχουν, πώς να το πούμε, και τη δική τους αυτοτέλεια, δηλαδή, να το πω αλλιώς, μπορούν να υπάρχουν αδυναμίες στην κομματική οργάνωση και λειτουργία, ακόμα και όταν έχεις γενικά σωστά καθορισμένη επαναστατική στρατηγική.
Συμβαίνει γιατί η στρατηγική πρέπει να μετουσιώνεται σε καθημερινό πολιτικό αγώνα και μαζικό κίνημα και μαζικό αγώνα, αλλά κάθε τέτοιος αγώνας, π.χ. ξέρω εγώ, εργατική, αγροτική, φοιτητική, μαθητική κτλ., δεν μπορούν να έχουν σε μη επαναστατικές συνθήκες άμεσο στόχο την εξουσία. Πρέπει όμως να τον υπηρετούν αυτόν τον στόχο, να φέρουν δηλαδή αποτέλεσμα στην οργάνωση και στη μαχητικοποίηση προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορώ να το πούμε κι αλλιώς, με ένα αρνητικό παράδειγμα της περίοδου. Ενώ το κόμμα μας είχε βάλει στόχο την κομματική του ανασυγκρότηση, να φτιάξει οργανώσεις δηλαδή, και ΚΝΕ και ΚΝΙΤΙΚΕΣ και τα λοιπά, ταυτόχρονα είχε στόχο έτσι, να ανασυγκροτήσει και την ΕΔΑ, που ήταν και ένα πλήρως ξοφλημένο πολιτικό σχήμα και στην περίοδο, ειδικά στην περίοδο της δικτατορίας. Θα μου επιτρέψετε επίσης να αναφέρω μια ακόμα σημαντική, ας το πούμε, αδυναμία του κόμματος που συναντάμε σε αυτή την περίοδο, που είναι η έλλειψη θεωρητικής ανάλυσης για το τι γενικά συνιστά επαναστατική κατάσταση. Δηλαδή, ποιες συνθήκες μπορούν να διαμορφώσουν θεαματική άνοδο των εργατικών λαϊκών διαθέσεων, που απαιτεί όμως εκ των προτέρων από το κόμμα σχέδιο καθοδήγησης της δράσης τους για να κατευθυνθεί στο καθήκον της κατάκτησης της εξουσίας. Και δεν υπήρχε τέτοιο ούτε στο πρόγραμμα, ούτε ως λογική στις επεξεργασίες του κόμματος, ούτε και στο ένατο συνέδριο, ούτε και στα επόμενα συνέδρια. Αυτό επανήλθε, θα λέγαμε, για πρώτη φορά με το 15ο συνέδριο του κόμματός μας. Όλη λοιπόν η χρονική περίοδος που συζητάμε, και όχι μόνο σε χώρες της Ευρώπης, αλλά και άλλων υπήρων, έδωσαν γεγονότα αυξημένων, θα λέγαμε, λαϊκών αντιδράσεων. Προσέξτε, δεν λέμε ότι υπήρχαν αντίστοιχα, υπήρχε επαναστατική κατάσταση, αλλά υπάρχει και το γνωμικό που λέει «Συν Αθηνά και Χειρακίνη». Γι' αυτό και στο δοκίμιο επιχειρούμε να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο σε γεγονότα ανάλογα, όπως είναι του Μάη του 68 στη Γαλλία, τα γεγονότα στη Χιλή, στην Πορτογαλία, η κρίση στη Μέση Ανατολή εκείνης της περίοδου, που είναι υποκεφάλαια τα οποία μπορείτε να τα διαβάσετε και σχετικά αυτοτελώς, έτσι, πριν να πάρετε από την πρώτη σελίδα μέχρι το τέλος. Βέβαια, στον τόμο επικεντρώνουμε εμείς στα πιο συστηματικά, θα λέγαμε, στην ελληνική περίπτωση, εμάς, στη χώρα μας, δηλαδή στο ζήτημα του φοιτητικού και λαϊκού ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου τον Νοέμβρη του 1973. Μελετάμε τη σχέση αυθόρμητου και συνειδητού στην ταξική πάλη. Αυτό τον κορυφαίο αντιδικτατορικό αγώνα που ξεκίνησε από φοιτητές με τη μορφή της κατάληψης του Πολυτεχνείου, τη χαρακτηρίζουμε ξεσηκωμό και όχι εξέγερση, γιατί νομίζουμε ότι ο ξεσηκωμός ταιριάζει πιο πολύ στον αυθόρμητο χαρακτήρα του, αλλά και στο τοπικά και ταξικά πιο περιορισμένο χαρακτήρα του. Δηλαδή δεν ξεκίνησε από το εργατικό κίνημα και ούτε ξεκίνησε πανελλαδικά με ένα σχεδιασμό. Ξεκίνησε βεβαίως σε φάση έξαρσης του φοιτητικού κινήματος, η οποία σωστά δεν περιορίστηκε σε στενά φοιτητικά αιτήματα, αλλά συνδέθηκε με συνολική εναντίωση στη δικτατορία. Φυσικά δεν υπάρχουν και συνικά τείχη, θα λέγαμε, ανάμεσα στο αυθόρμητο και στο συνειδητό, γιατί μέσα στις μάζες, μέσα στα κινήματα,
δρούν δυνάμεις, δεν δρά μόνο το κόμμα και η νεολαία του, δρούν δυνάμεις ενός ευρύτερου φάσματος πολιτικών οργανώσεων, όπως στην προκειμένη περίπτωση από το αντιδικτατορικό φάσμα υπήρχαν σοσιαλδημοκράτες, αναρχοαυτόνομοι, τάσεις από διάφορα ρεύματα του διασπασμένου τριπλά διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος, αλλά συμμετείχαν και ορισμένες αστικές δυνάμεις. Ωστόσο, το πώς ξεσπά ένας μαζικός μαχητικός αγώνας, πότε ακριβώς, τι μορφή παίρνει, αν γενικεύεται και κυρίως ποιο στόχο έχει ως προς τον χαρακτήρα της εξουσίας και αν το διεκδικεί, αυτό είναι ζήτημα που εξετάζουμε ως συνειδητή πολιτική έκφραση από τη μεριά του επαναστατικού εργατικού κινήματος, δηλαδή από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και οφείλουμε να πούμε, για να βγάλουμε συμπέρασμα για το μέλλον, ότι τότε δεν είχαμε τέτοιο σχέδιο. Βέβαια, αυτό δεν μειώνει το γεγονός ότι τα μέλη της ΚΝΕ, οι φίλοι, τα μέλη του κόμματος, τα στελέχη, οπαδοί, όλοι αυτοί που δραστηριοποιούνταν στο σχήμα το ευρύτερο, το φοιτητικό της αντι-ΕΦΕ, έτσι, με μεγάλο ηρωισμό και αυτοθυσία, πάλεψαν, πρωτοστάτησαν στους αντιδικτατορικούς αγώνες και σε αυτόν τον κορυφαίο αντιδικτατορικό αγώνα που ήταν η κατάληψη του Πολυτεχνείου, για την οργάνωσή της, την περιφρούρησή της, και αξίζει να τα δείτε συγκεκριμένα, δεν στέκομαι αναλυτικά γιατί έχουμε κάνει και αρκετές τέτοιες δουλειές. Και αυτό αφορά όχι μόνο την Αθήνα, αφορά και κάποιες άλλες πόλεις σε μικρότερη έκταση, σε μικρότερο βαθμό, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τα Γιάννενα. Και δεν ήταν μόνο οι φοιτητικές δυνάμεις του κόμματος, αλλά ήταν και οι εργατικές, έτσι, κυρίως από τον κλάδο των οικοδόμων, κυρίως με την όποια επιρροή μπορούσε να ασκήσει σε μαθητικές δυνάμεις και σε μια σειρά άλλους κλάδους. Ακόμα και αγρότες κατέβηκαν, έτσι, από τα Μεσόγεια εδώ στο Πολυτεχνείο. Βέβαια, η έλλειψη του σχεδίου είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν και κάποιες αρχικές ταλαντεύσεις. Αν πάμε, δεν πάμε για την κατάληψη και τα λοιπά, ή προβληματισμοί και δυσκολίες σε σχέση με την έγκαιρη υιοθέτηση ενδεχομένως ενός σχέδιου περάσματος σε άλλη μορφή πάλης, με οργανωμένη έξοδο, έτσι, από την κατάληψη, υπήρχαν τέτοιες αδυναμίες. Είχαν τη βάση τους ότι οπωσδήποτε υπήρχε και ένας προβληματισμός σε σχέση με διάφορα άστοχα ή άκερα, θα λέγαμε, συνθήματα που ρίχτηκαν αρχικά, όπως ήταν, ξέρω εγώ, κάτω το κράτος ή πολιτική απεργία, από ποιον πολιτική απεργία, που υιοθετήθηκαν τις πρώτες ώρες κτλ. Στον τόμο όμως, φίλοι και σύντροφοι, τεκμηριώνουμε ότι η κατάληψη δεν ήταν προϊόν προβοκατόρικης δράσης, ούτε ξένου παράγοντα για να φθείρει δήθεν την δικτατορία που καθυστερούσε να προχωρήσει στις εκλογές, αλλά ούτε και των εγχώριων, έτσι, πρακτόρων, έτσι, και των μυστικών υπηρεσιών, που υπήρχαν και δρούσανε βέβαια και μέσα στο Πολυτεχνείο, αλλά δεν καθόρισαν την έκβασή του. Φίλοι και σύντροφοι, το δοκίμιο αναφέρεται και σε πιο, θα λέγαμε, εξειδικευμένα κομματικά ζητήματα, που όμως είναι πολύ χρήσιμα στην κομματική μας πείρα. Σημειώνουμε ότι αμέσως μετά τη 12η Ολομέλεια, στο όνομα της, και παρά τη διάσπαση και την αποχώρηση της φραξιονιστικής ομάδας από την Ολομέλεια και τα διάφορα που έκανε, μας έκλεψε σταθμό, αρχείο και τα ρέστα, στο όνομα της προσπάθειας για την ενότητα δεν έγινε πλήρης και έγκαιρος οργανωτικός διαχωρισμός από όλα τα στελέχη της οπορτουνιστικής ομάδας, και αυτό οπωσδήποτε είχε την αρνητική του επίδραση ή τουλάχιστον την καθυστέρηση στην ιδεολογική και οργανωτική ανασυγκρότηση του κόμματός μας. Αναδεικνύουμε επίσης
ότι υπήρχαν προβλήματα συλλογικότητας πρώτα απ' όλα στο ίδιο το πολιτικό γραφείο. Εντοπίζουμε αδυναμίες ακόμα και στο πώς διορθώθηκαν τέτοιες αδυναμίες. Δηλαδή, ας πούμε, από μέλη του πολιτικού γραφείου ή και της Κεντρικής Επιτροπής δεν μπήκαν αρχικά με θάρρος μέσα στις συνεδριάσεις αυτών των οργάνων, αλλά απευθύνθηκαν στο αδελφό κόμμα, το ΚΚΣΕ. Αδυναμίες στη συλλογικότητα και στην οργανωτικότητα είχαν επίδραση, όπως θα δείτε μέσα στο δοκίμιο αναλυτικά, έτσι, και στα χτυπήματα που δέχτηκε το κόμμα μας από το χουντικό καθεστώς, με αποτέλεσμα να ακυρώθηκε για κάποιο διάστημα η δράση, να στερηθεί δηλαδή ο ταξικός και ο αντιδικτατορικός αγώνας τη δράση αυτών των στελεχών. Ιδιαίτερο κομματικό ζήτημα, θα λέγαμε, αυτής της περίοδου, που μας απασχόλησε και αρκετά, ήταν ο θάνατος του Νίκου Ζαχαριάδη, για την ακρίβεια η αυτοκτονία του, ως πράξη ίστατης, θα λέγαμε, αντίδρασης για την πολιτική εξορία του. Γιατί τι ζητούσε ο Ζαχαριάδης? Να αποκατασταθεί πλήρως και ρητά από την άδικη υποψία ότι υπήρξε εχθρός του κόμματος. Ό,τι μπορέσαμε να βρούμε από το αρχαιακό υλικό περιλαμβάνεται στον τόμο, στο παράρτημα και στο κυρίως, αλλά δεν πρόκειται για ένα νέο πρωτογενές υλικό που φωτίζει περισσότερο, τέλος πάντων, την όλη υπόθεση. Κάνουμε όμως μία πολιτική εκτίμηση που πρέπει να την προσέξετε, ότι και το ΚΚΕ και το ΚΚΣΕ έχουν συνευθύνη για την αυτοκτονία του Νίκου Ζαχαριάδη. Μια συνευθύνη στην οποία πότε προηγούνταν το ένα κόμμα και πότε το άλλο. Και η ευθύνη βαραίνει το κόμμα μας, παρά το γεγονός, έτσι, ότι από όταν ανέλαβε πρώτος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής ο Χαρίλαος Φλωράκης, υπήρξε θετική διάθεση από την Κεντρική Επιτροπή για να αλλάξει η κατάσταση, για να μεταφερθεί ο Νίκος Ζαχαριάδης εκεί που ήταν η έδρα της Κεντρικής Επιτροπής, στην Ουγγαρία, ως σύμβουλος της Κεντρικής Επιτροπής. Όμως στο δοκίμιο θα διαβάσω ότι κάνουμε την εκτίμηση ότι υπήρχαν κινήσεις από πλευράς του κόμματός μας που δεν έγιναν με αποφασιστικότητα. Δεν θεωρούμε ότι είναι υπερβολική αυτή η αυτοκριτική μας, επειδή η έδρα και μεγάλο μέρος των δυνάμεων του κόμματος ήταν ακόμα στη Σοβιετική Ένωση και στις άλλες χώρες της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Φίλοι και σύντροφοι, το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε κατάματα, θα λέγαμε, και σε βάθος τις συντολογικές και στρατηγικές και οργανωτικές αδυναμίες του κόμματός μας δεν αναιρεί ούτε υποβαθμίζει όλη την πλούσια δράση του και στην περίοδο της δικτατορίας, δεν αναιρεί το γεγονός ότι το κόμμα πάλεψε με συνέπεια τη δικτατορία, με ηρωική αυτοθεσία των μελών, των στελεχών, των οπαδών, των κνητών του, με πρωτοβουλία και ευθύνη και στις συνθήκες της κατάληψης. Αυτός ο ηρωισμός θεωρούμε ότι πρέπει να γίνεται γνωστός με αναφορές, ομιλίες, με εκδόσεις, με ντοκιμαντέρ, να αποτελέσει πηγή κομμουνιστικής διαπαιδαγώγησης, αντοχής και έμπνευσης, θα λέγαμε. Να αποτελέσει πηγή ιδεολογικοπολιτικής δύναμης για να υπερασπιζόμαστε το κόμμα και την ΚΝΕ, την ιστορία τους, από κάθε προέλευσης αντι-ΚΚΕ, στρέβλωση και επίθεση. Η μελέτη και αυτής της περίοδου της ιστορίας του κόμματος θεωρούμε ότι αποτελεί πηγή κατάκτησης και εμβάθυσης των επαναστατικών μας χαρακτηριστικών, των κομμουνιστικών, που πρέπει να περνάνε από γενιά σε γενιά και για τις σημερινές πρωτόγνωρες συνθήκες. Η μελέτη του δοκιμίου είναι πηγή ισχυροποίησης του κόμματος και της ΚΝΕ
για τις σημερινές και τις αυριανές προκλήσεις της ταξικής πάλης στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι υπερβολή να πούμε και στην ευρύτερη περιοχή που βρισκόμαστε, αλλά και παγκόσμια. Εύχομαι, φίλοι και σύντροφοι, από καρδιάς το εύχομαι, να ενισχύθηκε από την παρουσίαση το ενδιαφέρον σας να μελετήσετε και το συγκεκριμένο τόμο που αναφέρεται στη δικτατορία, αλλά και γενικότερα να έχετε όχι διακοσμητικά στη βιβλιοθήκη σας τους 6 τόμους, αλλά να αποτελέσουν εργαλείο για την πολιτική σκέψη σας, για τη θεωρητική σας κατάρτιση και για την καθημερινή πολιτική σας δράση. Ευχαριστώ.